Γεια σας γλυκά μου φρουστιουμπάκια, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και σήμερα πάμε να ξεκινήσουμε στο καινούριο μας το βίντεο όπου έχει να κάνει λίγο με make-up, λίγο με beauty, λίγο τόνα, λίγο τάλο, λίγο κίθε, λίγο παραδόθε. Ένα πολύ ωραίο έτσι καλοκαιρινό tutorial, θα το κάνουμε παρέα, να δροσιστούμε μαζί με νεράκι. Αλλά και να δούμε πως θα βγούμε ρε παιδιά, ελπίζω να βγει έτσι ακριβώς όπως το έχω στο μυαλό μου. Φαντάζομαι θα έχω τραβήξει φωτογραφία, άρα θα έχεις πατήσει το κλικ για να κάνεις αυτό που βλέπεις στο εξώφυλλο, ελπίζω να σου αρέσει. Τέλος πάντων μην πολυλογώ, ας πέσει η γέφυρα και πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια μας. Έχω σκάσει από τη ζέστη έτσι. Να σας πω ότι αν ακούτε από πίσω ήχους, π.χ. παιδάκια να κλαίνε και να ουρλιάζουν, κάνα παιδάκι να φωνάζει μου πήραν τον μπιφτέκι, καμιά μπάλα να μας πάσει κάποιο τζάμι, κάτι τέτοιο, συγγνώμη, αλλά έχω ανοιχτά τα παράθυρα γιατί εδώ πέρα στο YouTube room δεν έχω βάλει ακόμα air condition. Πάει να πείτε ότι έχω βγάλει την μπέμπελη, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσω τα παράθυρα. Άρα συγγνώμη αν ακούσετε κάποιους μίσοστους ήχους, θα προσπαθήσω όσο μπορώ στο μοντάζ να τους χαμηλώσω, αλλά από εκεί και πέρα τι να κάνω. Και καθίστε να δέσω εγώ το μαλλί, να πάμε να κάνουμε ένα έτσι πιο καλοκαιρινό θα έλεγα make-up, κάτι τέτοιο. Θα το πετύχουμε, θα το κάνουμε καλό. Όπα. Για να έχουμε έτσι ένα πιο φίνο καλοκαιρινό ελαφρύ look στο πρόσωπό μας μετά από μακιγιάζ, σίγουρα πρέπει να έχουμε κάνει μια πολύ καλή ενυδάτωση στο πρόσωπό μας. Εγώ την έχω κάνει ήδη, χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή, βασικά αυτόν τον μήνα της La Roche-Posay, αυτή εδώ πέρα την ενυδατική, για το λόγο το ότι είναι πάρα πολύ ελαφριά. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω πάρει το καλοκαιρινό μου το make-up της MAC που το χρησιμοποιώ όταν μαυρίζει η επιδερμίδα μου. Τώρα βέβαια δεν έχω μαυρίσει καθόλου γιατί δεν έχω πάει, έχω κάνει μόνο ένα μπάνιο και αυτό όχι στον ήλιο γιατί τώρα θα πάω για λέιζερ. Για το τελικό το λέιζερ. Τι ήθελα να σας πω, ναι, και χρησιμοποιώ όμως το make-up το καλοκαιρινό που είναι αυτό εδώ πέρα της MAC, ώστε να δώσουμε μια έτσι πιο καλοκαιρινή, πιο φίνα, πιο μαυρισμένη εσάνς σε αυτό εδώ το προσωπάκι το λευκό. Ναι, γιατί πώς θα κάνουμε καλοκαιρινό make-up με λευκό πρόσωπο, δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να βάλω το στόκο. Καλά, εγώ να δω πώς θα βαφτώ, έχω φέρει το καθρεφτάκι της κακιάς της ώρας. Να δούμε τι θα γίνει, προφανώς εκεί θα κοιτάω. Ωραία. Ελπίζω να μην βάλω πάρα πολύ και μου βγει λες και έχω φάει, εντάξει, όλο το στόκο πάνω μου. Αντί να βάψουν τοίχο, βάψαν εμένα. Για πείτε μου εσείς από κάτω κανονέο τι κάνετε τώρα, σε τι φάση είστε, βάφεστε καθόλου, γιατί εγώ έχω να βαφτώ κανένα χρόνο. Κανα δίμηνο σίγουρα έχω να βαφτώ έτσι να το χαρώ ρε παιδί μου. Πώς με ένα make-up αλλάζει μάπα σου. Θα βάλω τώρα και το concealer από NARS που σας είχα πει που είναι πολύ παχύρευστο και έκλαιγα αν θυμάστε σε εκείνο το haul που είχα κάνει. Εντάξει, πρέπει να τελειώσει. Είναι καλό, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ παχύρευστο παιδιά. Βέβαια, καλύπτει πάρα πολύ. Αλλά πρέπει μόλις το βάλεις να το απλώσεις. Αλλά στο φωτίζει έντονο το ματάκι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε να χτενίσω λίγο τα φρυδάκια μου και μετά να κάνουμε τα κοψίματα. Άρα εγώ αυτή τη στιγμή τι κάνω, χρησιμοποιώ ένα μολυβάκι της Maybelline. Ποιο είναι, το Brow Ultra Slim. Αυτό εδώ πέρα είναι της Maybelline. Που απλά παιδάκια γεμίζω τα κενά. Δεν κάνω τίποτα άλλο, απλά λίγο γεμίζω τα κενά. Ακούτε. Να δώσω έτσι ένα λίγο πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα και τίποτα. Αυτά. The end of the story, guys. Πάμε να κάνουμε τα κοψίματα.
Πάλι θα χρησιμοποιήσω από Maybelline ένα αρχαίο που έχω. Είναι αυτό εδώ πέρα, ίσως το καταλάβετε εσείς που το ξέρετε ή θα το έχετε δει σίγουρα όσοι μπορεί να χρησιμοποιείτε Maybelline. Δεν ξέρω καν την ονομασία, δεν έχω τίποτα από πίσω να λέει κάτι. Είναι αυτό, για τα κοψίματα. Λοιπόν, είναι σε σκόνη, είναι έτσι, το έχω φάει, το έχω πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά, ούτε μπορώ να θυμηθώ πόσα χρόνια το έχω, αλλά κάνει τη δουλίτσα του, γιατί θέλω να έχει αρκετά να είναι αυτό που κάνουν τα κοψίματα, να είναι αρκετά ψυχρό, γιατί έχω άλλο ένα που είναι τερακότα στην ουσία, καλά μην δείτε τώρα, μου πέσε κάτι πάνω, βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ζεστό, θερμό χρώμα. Δεν θέλουμε για τα κοψίματα τόσο θερμό χρώμα, θέλουμε περισσότερο ψυχρά χρώματα. Λοιπόν, εγώ κάνω τα κοψίματα, θα κάνω αυτό το κλασικό 3 που λέμε. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε σε αυτό εδώ το make-up είναι να μην υπερβάλλουμε. Οπα. Να μην υπερβάλλουμε, κορίτσια, δεν πρέπει σε αυτό εδώ το make-up tutorial που κάνουμε. Γιατί? Γιατί είναι καλοκαιρινό, πρέπει να είναι αρκετά δροσερό και πρέπει να έχει πάρα πολύ λεπτή στρώση make-up. Άρα δεν θέλουμε να παστικωθούμε. Όχι. Λίγα ελαφριά πραγματάκια όσο. Τώρα στα κοψίματα θα δώσουμε ένα μεγαλύτερο έτσι τόνο. Away We Glow από NYX. Είναι τέλειο, παιδιά. Ορίστε, το έχω 1-2 χρόνια. Είναι πάρα πολύ δυνατό, να ξέρετε. Αντί για ρούζ αυτό θα βάλουμε. Θα μας δώσει αίσθηση τερακότας, θα μας δώσει glitter, θα μας δώσει λάμψη, θα μας τα δώσει όλα σε υπερθετικό βαθμό. Αυτό που θέλουμε για καλοκαιράκι. Και μη σας πω, ότι για σκιά θα βάλω και από αυτά. Δεν θα χρησιμοποιήσω καν από Too Faced. Τι λέτε? Βέβαια, σκέφτομαι να βάλω λίγο χρυσό. Λίγο bronze. Τι να κάνω, ρε παιδιά, στο μάτι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στο ματάκι να το φτιάξουμε λίγο με τα χρώματα, να δούμε τι θα κάνουμε. Έχω πάρει αυτή εδώ την παλέτα. Είναι παλέτα MAC. Αυτή εδώ πέρα την καφέ. Λοιπόν, αφού βουτάω, θα ακολουθήσω το κόκαλο. Πάρα πολύ ωραία. Και το κόκαλο θα με πάει εκεί που πρέπει να με πάει, παιδιά. Για να γίνει σωστά το τόξο μου. Τουλάχιστον εγώ με τόσα tutorials που έχω δει, αυτό έχω καταλάβει. Τώρα αν κάποια άλλη το κάνει καλύτερα, συγχαρητήρια κορίτσια. Πείτε και σε μένα ποιο tutorial είδατε. Γιατί εγώ δεν μπορώ άλλο, το έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Βέβαια πλέον είμαι αρκετά ικανοποιημένη από το make-up αποτέλεσμά μου. Δεν θα κάνω 100 ώρες blending και δεν θα βάλω 100 κιλά. Ίσα στο πινελάκι μου να πάρει λίγο το χρώμα για να έχει αυτό το βάθος που σας είπα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα από έξω πάμε προς τα μέσα και φέρνουμε λίγο τη σκιά. Τώρα θα πάρω το πιο λευκό χρωματάκι που έχει, αυτό εδώ, για να φτιάξουμε αυτό που σας είπα, το βάθος. Καλύπτουμε το καπάκι τώρα με αυτή εδώ τη σκιά και η δουλίτσα έγινε. Καλά, ε! Είμαστε έτοιμες για φωτογράφηση. Λοιπόν, θα αλλάξω πινέλο τώρα. Θα πάρω ένα λίγο πιο λεπτό για κάτω από το μάτι. Θα πάρω λίγο το ίδιο καφέ αυτό εδώ πέρα που πήρα για να κάνω το τόξο. Να το βάλω στην ακρούλα από κάτω από το μάτι. Απλά για να μου το ψηλώσει. Οι make-up artist λένε σε αυτό το κομμάτι ότι παίρνεις και όταν το βουτάς στο πινελάκι για να κάνεις το από κάτω, ξεκινάς από πίσω και πας προς τα μπροστά για να έχει φύγει όλο το... όλη η σκιά να έχει φύγει τέλος πάντων στο πίσω μέρος του ματιού, όχι στο μπροστά. Εμείς τώρα δεν πάμε καν στο μπροστά μάτι, δεν πάμε στο μπροστά μέρος καθόλου. Μένουμε στο πίσω. Έτσι αλλιώς θα κάνουμε... by Αφροδίτη. Λίγο απ' όλα. Μα με ρωτάτε πως βάφεσαι, σας δείχνω πως βάφομαι. Που σας αρέσει πολύ και μου το έχετε πει και χαίρομαι που σας αρέσει πολύ, αλλά βλέπω tutorials πάρα πολλά, να ξέρετε. Μαθαίνω, έχω μάθει πάρα πολλά. Αλλά έχω και δική μου άποψη. Την καλοκαιρινή περίοδο, παιδιά, να χρησιμοποιείτε πούδρα που είναι αυτή εδώ, πάλι από NYX. Έχω πάρει, είναι αυτή η λευκή, ρε παιδιά, που είναι
Για να μην αφήνει αυτό το βάρος που είπαμε. Εντάξει, έχουμε και λαιμό, μην έχουμε διχρωμίες. Παίρνω αυτό που σας έδειξα, τη από NYX, με τα τέλεια τα boom boom χρωματάκια. Θα πάρω και το πινελάκι μου και θα κάνω μία μίξη από αυτά εδώ για να βάλω το ρούζ. Στην ουσία είναι σαν τερακότα, θα με μαυρίσει τώρα αυτό πάρα πολύ. Αν το έβαλα από τη σωστή πλευρά. Και το απλώνουμε σε όλο μας το πρόσωπο. Είμαστε πολύ καλοκαιρινά, πολύ γλυτεριστά κορίτσια, πολύ φρέσκα βέβαια. Θα μου πεις, Αφροδίτη, στο μάτι δεν θα κάνεις τίποτα άλλο? Δεν θα βάλω eyeliner, να ξέρετε, δεν θα το βαρύνω καθόλου. Θα βάλω μόνο μάσκαρα, τίποτα άλλο, και ένα nude rose κραγιόν. Θα δείτε, θα βγει πιστεύω πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα θα πάρω από Too Faced, που αυτό που θα κάνω είναι πολύ υπερβολή αυτή τη στιγμή και είπαμε ότι σήμερα δεν θέλουμε υπερβολές, αλλά εντάξει, θα το κάνω, θα κάνω λίγο και την υπερβολή μου, θα πάρω αυτή τη βλακία που είχα πάρει από Too Faced, ένα νεφρό, να το βάλω να τελειώσει κάποια στιγμή, γιατί τα νεύρα μου δεν είναι και πολύ καλά. Βέβαια, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ που μία subscriber είχε γράψει από κάτω και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να βρέχω το πινέλο και να το από πάνω, αυτό πιάνει πάρα πολύ. Αυτά. Ναι, νομίζω τώρα αυτό, ναι, εντάξει, είναι πολύ υπερβολή αυτό που κάνω, γιατί έχω γεμίσει glitter. Πάρα πολύ. Θα πάω στο Χρήστο και θα του πω, αγάπη μου, θες φιλάκι? Λάμπο, μπάμπι μου, λάμπο. Πάμε να κάνουμε τα χείλια, θα χρησιμοποιήσω για περίγραμμα από τη MAC το Wheel. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω Cherry Due. Είναι αυτό εδώ πέρα, παιδιά, δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα σας το αφήσω κάτω, να σας γράψω ακριβώς ποιο είναι. Παιδιά, είναι τέλειο! Είναι το νούμερο 109. Τέλος πάντων, θα σας αφήσω από κάτω το lipstick, αυτό είναι Cherry Due το 109. Είναι υπέροχο. Θα πάθετε σοκ. Θα δείτε το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε. Αυτό θα γίνει τώρα τελείως ματ. Και αν δεν είχα βάλει και περίγραμμα, θα ήταν ακόμα περισσότερο πιο nude rose. Πάμε και στο τελευταίο και στο καλύτερο σημείο αυτού εδώ του βίντεο, όπου είναι... Α, θα σας δείξω, θα κάνω το review στις Dior Show Pumping Volume. Παιδιά, είναι τέλεια! Είναι τέλεια, χαλάλη τα λεφτά, πραγματικά. Είναι αυτή εδώ τώρα, εγώ πιάσει με make-up που ήταν τα χέρια μου. Αλλά είναι υπέροχη, είναι τέλεια! Εντάξει, δεν μπορείτε να φανταστείτε που πάει αυτές εδώ τις βλεφαρίδες. Τις πάει στο Θεό τις βλεφαρίδες, να το ξέρετε. Η πρώτη που είχα είναι η Dior Show, η Blackout. Πάρα πολύ ωραία και αυτή, απλά σε σχέση με αυτή. Ποιος είναι στην πόρτα? Γεια σου, Μάνο. Γεια σας. Θες να μπει στο βίντεο? Όχι, να μπει. Θα σε βλέπω από εδώ να γελάω. Τι να γελάς? Πρώτον, κοίτα πόσο καλοκαιρινό κορίτσι όμορφο είμαι. Με βλέπεις? Είναι ένα καλοκαιρινό make-up tutorial. Για πες, για πες. Έχεις βάλει για primer αρχικά, πες μου. Ενυδατώνουμε καλά το πρόσωπο, τα έχω πει ήδη, Μάνο, να μπεις να το δεις όταν ανέβει το βίντεο. Εντάξει, εντάξει, για να μπορώ να το κάνω κι εγώ έτσι. Ναι. Μάνο, φύγε, μου χαλάς το make-up τώρα! Μου κατέβηκε από κάτω! Αυτό που θέλουμε και είναι επιτυχημένη μια μάσκαρα στην ουσία είναι το να μας ξεχωρίζει όσο πιο καλά γίνεται τις βλεφαρίδες, αλλά και να μας δίνει όγκο και χρώμα. Να μου πεις, ρε Αφροδίτη, μόλις μας είπες τέλεια μάσκαρα. Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Κοιτάξτε πως λάμπω. Με βλέπω τώρα στο... Έλα, καταλάβατε. Λάμπω πάρα πολύ. Καλά, θα ματιαχτώ στο τέλος. Σήμερα έχω κάνει πάρα πολύ ωραίο make-up. Θα λιώσω μετά στη φωτογράφηση. Αλήθεια σας λέω. Είναι το καλοκαιρινό μας make-up αυτό. Πάρα πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, αν θέλετε και άλλα make-up, γράψτε μου από κάτω τι περίπου θέλετε, άμα σας αρέσει το στυλ που βάφομαι πάντα, έτσι. Γιατί μπορεί να με σας αρέσει, σε εσάς που αρέσει λοιπόν, πείτε μου τι άλλο θα θέλατε στυλ να δείτε. Μην μου γράψετε, δεν είμαι make-up artist, τρελά πραγματάκια.
Για αυτό εδώ που φοράω, που ξέρω θα γίνει χαμούλης για τη ρομπίτσα αυτή την σατέν. Και θα με ρωτάτε, να σας πω από τώρα ότι το πήρα από H&M. Είναι σατέν, 1,50 ευρώ είχε όλο, και το από πάνω αλλά και μέσα το τοπάκι και το σορτσάκι το ωραίο. Αυτά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε σε αυτό εδώ το βίντεο μέχρι το τέλος του, βεβαίως. Μην ξεχάσετε να κάνετε το subscribe σας και το like σας άμα σας άρεσε το σημερινό μας βίντεο. Και περιμένω στο σχόλιο από κάτω να μου πείτε πόσο καλοκαιρινό κορίτσι είμαι. Και αν σας άρεσε αυτό το make-up. Και το επόμενο make-up που θα θέλετε να κάνουμε. Εμείς θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!